I have a dream. That's all I need. Γεια χαρά σε όλους, καλώς ήρθατε σε ένα vlog ταξιδιάρικο. Ευχαριστώ πολύ που είστε στη σελίδα μου και παρακολουθείτε αυτό το βίντεο. Βρίσκομαι στην Ισπανία, μόλις προσγειώθηκα. Ταξιδεύω 12 ώρες καθώς ήμουνα στην Κύπρο μέχρι χτες για κάποιες έκαι ενέργειες με το χορηγό μου και ήρθα κατευθείαν από Κύπρο, Αθήνα και κατευθείαν Βαρκελόνη. Ο λόγος που βρίσκομαι εδώ είναι για να πάω να στηρίξω την ομάδα μου, την εθνική ομάδα, τους φίλους μου, τους συναθλητές μου, στους μεσογειακούς αγώνες οι οποίοι διεξάγονται στην Ταραγώνα. Προσγειώθηκαμε στη Βαρκελόνη, νίκιασα ένα μάξι και ξεκίνησα το ταξίδι. Δεν θα σας κρύψω ότι μου κάνει πολύ εντύπωση το ότι δεν αγωνίζομαι και πηγαίνω σαν φίλαθλος. Αλλά για όλα υπάρχει πρώτη φορά. Δεν θα σας κρύψω λοιπόν ότι, όπως είπα και πριν, ότι μου κάνει εντύπωση, αλλά όπως έχω πει και έχω δείξει, αντιμετωπίζω ένα τραυματισμό στον ώμο μου και είμαι πολύ κοντά στο να ξαναπώ στην προπόνηση χωρίς κανένα πια πόνο και καμία ενόχληση. Πράγμα που σημαίνει ότι στο ευρωπαϊκό σε ένα μήνα θα είμαι έτοιμος να διεκδικήσω ξανά τον τίτλο. Είμαι πολύ χαρούμενος παρ' όλα αυτά που βρίσκομαι στην Ισπανία, γιατί δεν έχω πάει ποτέ στην Ισπανία και συγκεκριμένα στη Βαρκελόνη. Ήδη δείχνει πολύ όμορφη χώρα, πολύ κοντά στα δικά μας μέτρα, ας το πούμε έτσι, και νιώθω σαν να οδηγώ στην Ελλάδα. Γεια σου Γιάννη, γεια σου Σάκη. Γεια σου Κυριάκο, γεια σου Γκέλη. Ήρεμα. Δένις. Μπράβο. Πάτα. Μπράβο. Ανάση. Μπράβο. Ήρεμα. Μπράβο. Γεια σου YouTube! Μου γράφουμε συγχαρητήρια, εσύ είναι υπέρα και δεν πειράζει που δεν πήρες το μετάλλιο, η προσπάθεια μετράει. Βγήκα πέμπτη γιατί έπεσε. Πώς έπεσες? Πάρα πολύ θεαματικά. Έκανα μια τούμπα που θα έπρεπε να πάρω μετάλλιο μόνο για αυτή την τούμπα. Including the men that is, because that's at 34, you don't expect to see this kind of... Oh, she's gone! Oh my goodness, wow! Γεια χαρά και πάλι, βρισκόμαστε στην Ταραγώνα. Τελείωσαν οι αγώνες και έχουμε 2 μέρες διακοπές, οπότε θα καθίσουμε 2 μέρες εδώ και μετά θα πάμε και στη Βαρκελόνη. Ο απολογισμός αυτού του μεσογειακού δεν ήταν και τόσο καλός για την ενόργανη γυμναστική στην Ελλάδα, αλλά δεν πειράζει, είχαμε πολλούς τελικούς, ήταν ένα πολύ ωραίο τεστ και νομίζω πως τα πράγματα θα πάνε ακόμη καλύτερα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα τον επόμενο μήνα. Θα δείτε διάφορα βιντεάκια και από τους αγώνες των παιδιών, γιατί εγώ δεν τα τράβηξα γιατί δεν είμαι και πολύ καλός κάμεραμαν. Ήμουν πολύ αγχωμένος, η αλήθεια είναι αυτή. Καλύτερα να αγωνίζομαι. Φωτογραφία. Θα σε βγάλω. One day it'd be me. If I want it then I get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it then I win it. I'm just saying, I'm just living for today. For a minute I don't stay, I just visit. Have no shame, I admit it. Looking right at me to see if I... Φασάμε να κάνουμε τους τουρίστες στη Βαρκελόνη. Γενικά σε αυτό το φοβερό ποδήλατο, και μας πηγαίνει η βόλτα σε Βαρκελόνη σαν σωστούς τουρίστες.
Αυτή η πύλη που είδαμε είναι η πύλη με την οποία υποδέχονταν τις άλλες χώρες και θέλανε να αποδείξουν οι Ισπανοί ότι είναι μια πολύ δυνατή χώρα. Θέλανε να καλωσορίσουν τον κόσμο. Τους άλλους λαούς, ναι, έχουν πάνω στις αψίδες σύμβολα, γυναίκες σύμβολα της ελευθερίας με φτερά και γενικώς είναι μια πύλη επιβλητική που είναι σύμβολο και σημείο για τη Βαρκελόνη και προχωράμε για La Sagrada Familia. Αυτό. Staying motivated, teaching others what to do. Νομίζω ότι θα σου πήγαινε να κάνεις τέτοια δουλειά, να είσαι δηλαδή ξεναγός. Δεν είμαι καλός ξεναγός, ξέρω. Όχι. Θα μπορούσα όμως να είμαι καλός παρουσιαστής. Όχι. Όχι. Γιατί. Μια χαρά δεν λέω. Μα μου πες αυτό και δεν μπαίνει. Μια χαρά δεν λέω. Πείτε μου. Αν έχετε κάποιο παράπονο από τον τρόπο που μιλάω, θα το αλλάξω, θα το δουλέψω. La Sagrada Familia. Αυτό, παιδιά, είναι ένα έργο του Γκαουντί που δεν το τελείωσε ποτέ και είναι πάρα πολύ επιβλητικό, όπως βλέπουμε. Γιατί πέθανε πριν προλάβει να το τελειώσει. Δεν το τελείωσε γιατί πέθανε. Και μετά προσπάθησαν οι Ισπανοί, η Ισπανική κυβέρνηση. Βάλαν πολλούς αρχιτέκτονες καλούς να φτιάξουν την εκκλησία, αλλά κανείς δεν ήταν σαν το Γκαουντί. Κανείς δεν το τελείωσε. Κανείς δεν το έκανε ακριβώς όπως δεν το συνήθισε όπως ο Γκαουντί, οπότε έχει μείνει έτσι το έργο και η Ισπανική κυβέρνηση ακόμη χρεώνει φόρους για αυτό το έργο, για την ανακατασκευή του. Είναι φοβερό. Θα σας δείξουμε και την πίσω μεριά. Νομίζω πως έχω βελτιωθεί λίγο στο τουρισμό και στο να είμαι tour guide. Όχι, δεν κάνει καθόλου για τον Τζέι. Εντάξει. Για κρύψου κάτι κάνω. Και λίγο και πάμε και πάρτε του.